Κρίσιμο και το επόμενο 24ωρο για την παιδεία. Ελπίδα για εκτόνωση της κρίσης δημιουργεί η εισήγηση της ΣΕΚ, η οποία προτείνει όπως συμφωνηθούν όλα τα σημεία της κυβερνητικής πρότασης της 6ης Σεπτεμβρίου, πλην εκείνου που αφορά στην πίστοση των ωρών διδασκαλίας, το οποίο και θα οδηγηθεί στη ΜΕΠΕΗ. ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ θα αξιολογήσουν αύριο την πρόταση, ενώ ρίχνουν νερό στο κρασί τους, αναφέροντας ότι αυτό που προέχει είναι το καλό των παιδιών. Παράλληλα, συνεχίζουν τις επαφές με τα κόμματα στο πλαίσιο της παρέμβασης που ζήτησαν από τον πρόεδρο της Βουλής. Γίναμε κοινωνή μιας πρωτοβουλίας που θέλει να αναλάβει η ΣΕΚ. Μια πρωτοβουλία η οποία αγγίζει το διαδικαστικό κομμάτι του προβλήματος. Θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα μέχρι αύριο και επαναλαμβάνω ενδεχομένως να προκύψει κάτι και από τους οργανωμένους γονείς. Θα αξιολογηθούν όλα και θα αποφασίσουμε μαζί με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η προσπάθεια από τη δική μας την πλευρά είναι να εξέλθουμε από το αδιέξοδο με έναν τρόπο πλέον συγκαταβατικό, γιατί αντιλαμβάνεστε εδώ που μας έφερα δεν μπορούμε να έχουμε τις απαιτήσεις που είχαμε προηγουμένως, γιατί θα την πληρώσουν τα σχολεία και τα παιδιά. Θετικά βλέπει την προοπτική συμφωνία η ΣΕΚ, με τη συντεχνία να αναμένει το πράσινο φως από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να διαβουλευτεί και με την κυβέρνηση. Υπάρχει περιθώριο και προϋπόθεση για να δημιουργηθεί η προοπτική άρχιση του αδιεξόδου και να μπουν οι δύο πλευρές πλέον σε ένα δομημένο, στοχευμένο και συγκροτημένο διάλογο. Εν αναμονή της πρότασης, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμιαούρης διευκρινίζει ότι το Υπουργείο ανέκαθεν ήταν δεκτικό στην παραπομπή θεμάτων στη ΜΕΠΕΗ. Ενώ ως ένδειξη καλής θέλησης, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών, με βάση τις οποίες οι συνδικαλιστές επιστρέφουν στις οργανώσεις τους, αφού μειώνονται κατακόρυφα οι ώρες διδασκαλίας τους. Και έχω ενημερωθεί για την πρωτοβουλία, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Όταν έχουν κάτι συγκεκριμένο και έρθει κοντά μας, θα το μελετήσουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη. Όταν έρθει κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει η Υπουργική Επιτροπή που θα το μελετήσει, θα ενημερωθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετά θα δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις. Στο μεταξύ, στους δρόμους βγήκαν το πρωί οι εκπαιδευτικοί κατά τη δεύτερη και τελευταία μέρα της 48ωρης απεργίας. Τα επαρχιακά γραφεία των εκπαιδευτικών οργανώσεων διενήργησαν εκστρατεία διαφώτισης του κοινού σε λύκεια όλων των επαρχιών. Διένεμαν ενημερωτικό υλικό στους πολίτες, επεξηγώντας τους λόγους της απεργίας, ενώ πανώ με την αναγραφή όχι στη διάλυση του δημόσιου σχολείου, αναρτήθηκαν σε κομβικά σημεία των πόλεων.